Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Σάιμε Λεμόνι, μια εκπομπή αφιερωμένη σε συνεντεύξεις από διάφορους επιστήμονες και επιχειρηματίες με διαφορετικές θεματικές κάθε φορά. Πάμε να γνωρίσουμε τον σημερινό μας καλεσμένο για το τρίτο επεισόδιο. Στην παρέα μας σήμερα έχουμε τον Μιχάλη Χριστοδουλάκη. Το γνώρισα τους τελευταίους μήνες και έχω να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχουν άτομα σαν εκείνον που θέλουν να βάλουν τον λιθαράκι τους να αλλάξουν λίγο τον κόσμο. Απόφοιτος της Σχολής Λιτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, με κατεύθυνση στην ενέργεια και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχει εργαστεί ως ενεργειακό σύμβουλο στην Ελλάδα και τώρα κάνει το μεταπτυχιακό του στο Πανεπιστήμιο του Leeds με τίτλο Electrical Engineering and Renewable Energy Systems. Παράλληλα, είναι συνειδητής της startup με τίτλο BioCredit, για την οποία όμως θα μιλήσουμε εκτενώς λίγο αργότερα. Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλώς ήρθες στο Σάιμε Λεμόνι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Έχω δει αρκετά ότι έχεις ασχοληθεί με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με την ενέργεια γενικότερα. Θέλω να μου πεις λίγο πότε ξεκίνησες να βλέπεις τον ενδιαφέρον σου για τον συγκεκριμένο κλάδο. Όλα ξεκίνησα δεύτερο έτος περίπου στη σχολή, όταν χρειάστηκε να επιλέξουμε κατευθύνσεις για το πώς θα τελειώσουμε τη σχολή. Στο τρίτο, πέμπτο εξάμηνο, συγγνώμη, επιλέγεις ποια κατεύθυνση θα πάρεις και έχεις ρομποτική, τηλεπικοινωνίες, δίκτυα και ενέργεια μηχανές. Εκεί ήμουν λίγο σε ένα δίλημα, το ότι εγώ δεν μπορούσα καθόλου τα ρομποτικά, προγραμματισμός και όλα αυτά, οπότε μπορώ να πω ότι διάλεξα λίγο τα ενεργειακά συστήματα γιατί με ενδιαφέραν περισσότερο το πώς μπορείς να παράξεις ενέργεια από φυσικές πηγές όπως ο ήλιος, ο αέρας και πώς αυτά μπορείς να τα κάνεις για να ανατροφοδοτήσεις τα συστήματά σου, το σπίτι σου ή οτιδήποτε άλλο θες. Οπότε αυτό ήταν ο λόγος που αποφάσισα να ασχοληθώ με εκείνο το τομέα, ως πιο πολύ ενδιαφέρον αλλά και πιο εύκολο από μένα σχέση με τα υπόλοιπα που είχα να επιλέξω. Για να σου είμαι ειλικρινής, δεν τα λέμε αλήθειες. Απλά φαντάζομαι σου άρεσε κάτι τέτοιο. Ναι. Είδε και στο μεταπτυχιακό σου ότι ήθελες να το συνεχίσεις το συγκεκριμένο κομμάτι. Κοίτα, μετά είχα τη χαρά, πρώτο τελευταίο έτος περίπου αποφάσισα να κάνω πρακτική άσκηση. Mm-hmm. Γιατί είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μια δίμηνη πρακτική στο πλαίσιο των σπουδών. Επιλέγαμε εμείς τις εταιρείες που θέλαμε να πάμε και περνάγαμε αντίστοιχες συνεντεύξεις. Οπότε εγώ διάλεξα να εργαστώ σε ενεργειακό σύμβουλος προκειμένου να εξασκήσω λίγο παραπάνω αυτά τα οποία είχα μάθει στη σχολή και για να δω τι με ενδιαφέρει να κάνω περιττέρω από αυτό το βήμα. Δηλαδή, τι θα τελειώσω, τι μεταπτυχιακό θα κάνω. Οπότε εκεί στη δουλειά είχα την ευκαιρία να μπω καθαρά στον χώρο της ενέργειας, να δω πώς μπορείς να εξοικονομήσεις ενέργεια, πώς μπορείς εν τέλει να εξοικονομήσεις χρήματα και να βοηθήσεις και το περιβάλλον παράλληλα. Καθώς ζούμε σε μια περίοδο που όλα πλέον, καλώς ή κακώς, πρέπει να τα κάνουμε λίγο πιο φιλικά προς το περιβάλλον, θα πω. Ακριβώς. Για να μπορέσουμε να ζήσουμε σε ένα ωραίο περιβάλλον και να μην έχουμε φαινόμενα όπως πυρκαγιές και γενικότερα όλες αυτές τις φυσικές καταστροφές. Ακριβώς, είναι και αυτά ένα μεγάλο κομμάτι. Και τώρα μου δίνεις ωραία πάσα, γιατί θέλουμε να ξεκινήσω λίγο να μιλάμε για την BioCredit, να μου πεις λίγο παραπάνω πράγματα για αυτή. Το ενδιαφέρον σου για τον κλάδο της ανανεώσιμης πηγής ενέργειας και γενικά για πράσινα συστήματα και για την οικολογία, φαντάζομαι γεννήθηκε μαζί με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οπότε, πώς ξεκίνησε η BioCredit? Κοίτα, BioCredit είχα συμμετάσχει σε ένα διαγωνισμό πριν από 2 χρόνια, ήταν περίπου το καλοκαίρι του 19, νομίζω, στο οποίο είχαμε ένα θέμα με την ανακύκλωση και είχε πει ένας φίλος μου μια ιδέα με το να σκανάρεις QR code και να δίνεις κάτι σαν πόντους στους χρήστες ανταμοιβής σε σχέση με την ανακύκλωση την οποία κάνουν. Οπότε πήγαμε στο διαγωνισμό, ήταν διαγωνισμός που μιξάρανε τις ομάδες. Οπότε μας βάλανε με άτομα τα οποία δεν είχαν το ίδιο ενδιαφέρον με εμάς για να ελπίσουμε εκείνο το θέμα. Οπότε δυστυχώς δεν μπορέσαμε να προχωρήσουμε εκεί. Μετά ξεκίνησαν τα μεταπτυχιακά. Οπότε τον Οκτώβριο του 20, συγγνώμη, είχα την ευκαιρία να βρεθώ με ένα πολύ καλό μου φίλο και πάνω στην κουβέντα του έθεσα το θέμα της ανακύκλωσης, αυτό το θέμα που είχαμε σκεφτεί, για να πάμε σε έναν άλλο διαγωνισμό που έτρεχε τότε σχετικά με την ανακύκλωση. Οπότε έτσι βγήκε η ιδέα πάνω στο τραπέζι το να δημιουργήσουμε κάδους, καθώς έχουμε θέμα με τις εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και γενικότερα στις χώρες των Βαλκανίων, υπάρχει θέμα με τις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, και να παρακινήσουμε τους χρήστες να ανακυκλώσουν περισσότερο δίνοντάς τους πόντους ανταμοιβής, τους οποίους θα μπορούσαν να εξεργυρώσουν σε τοπικά καταστήματα, στο Δήμο τους. Αρχικά ξεκίνησε ως μια πιο γενική ιδέα
για να βοηθήσουμε όλη τη χώρα γενικότερα, αλλά μετά υποχρεωτικά το κάνεις Alex Scale σε πιο μικρές διαστάσεις για να μπορέσεις κάπως να εξελιχθείς. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησε η ιδέα μαζί με τον Νίκο. Ο Νίκος Σχοινάκης λέγεται, ο επίσης συνειδητής και υπεύθυνος πλέον του project. Εγώ είμαι υπεύθυνος του τεχνικού κομματιού. Πλέον είμαστε τρία άτομα. Και προσπαθούμε, ήταν αυτή, οπότε ναι, προσπαθούμε μέσα από διαγωνισμούς λίγο να το στήσουμε γενικότερα και να βοηθήσουμε κάπως και εμείς την ανακύκλωση της χώρας μας. Ωραία. Άρα σε ποιο σημείο βρίσκεται τώρα η BioCredit? Τώρα έχουμε... τελειώσαμε το incubator του MITEF, που μπήκαμε 4 μήνες και μάθαμε πιο πολλά για το επιχειρηματικό μας πλάνο, το οποίο δεν είχαμε ανακαλύψει, για να είμαι ειλικρινής. Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε κανονικά trainings πάνω σε πώς δίνεις μια ιδέα, μια επιχειρηματική ιδέα, τι πρέπει να προσέξεις, πώς θα στηρίζεις το πλάνο σου, πώς θα προσεγγίσεις, πώς θα κάνεις το sales κομμάτι για να προσεγγίσεις πελάτες και αντίστοιχα επενδυτές. Οπότε τώρα βρισκόμαστε σε ένα στάδιο, έχουμε πολύ καλή επικοινωνία με ένα δήμο προκειμένου να αναλάβουμε το πρόγραμμα ανακύκλωσής τους για αρχή στον νέο διαγωνισμό που θα τρέξουν και παράλληλα να έχουμε ένα αρχικό έσοδο για να ξεκινήσουμε την ιδέα με την κατασκευή των αυτόνομων μονάδων ανακύκλωσης που έχουμε σχεδιάσει και να φτιάξουμε και την εφαρμογή που θα δίνει πόντους ανταπόδοση στο χρήστη. Και αυτή τη στιγμή σχεδιάζουμε έχουμε γίνει δεκτοί στο συνέδριο το World Eco City Summit που θα γίνει στην Ολλανδία τέλος Σεπτεμβρίου, όπου εκεί θα κάνουμε ένα paper για την αυτόνομη μονάδα ανακύκλωσης και παράλληλα θα έχουμε και την ευκαιρία να παρουσιάσουμε και ένα e-poster στο συνέδριο αυτό, που αποτελείται κυρίως από ακαδημαϊκούς και επενδυτές στην Ολλανδία. Και τα πράγματα βλέπω. Οπότε βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο. Ωραία, ελπίζω ο κόσμος να αγκαλιάσει την ιδέα σας, ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί πιστεύω ότι είναι πολλά υποσχόμενη. Ελπίζω η συνεργασία με τον Δήμο που μου λες να πάει καλά και να ξεκινήσετε σιγά σιγά να μπαίνετε κανονικά στο κομμάτι της πόλης. Κοίτα, εμείς ευελπιστούμε να κάνουμε μία αρχή, να σου το πω κανονικά, μία αρχή με το Δήμο αυτό, για να μπορέσει η ιδέα να γίνει λίγο πιο γνωστή και σε άλλους Δήμους. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα θα ασχοληθούμε πρώτα με αυτό το Δήμο και μετά θα κάνουμε το scale up για να πάμε και σε περισσότερους. Και παράλληλα θα εξελίσσουμε την ιδέα. Ωραία. Άρα βλέπουμε ότι έχει να κάνει προφανώς με την ανακύκλωση. Στην Ελλάδα λίγο το κομμάτι της ανακύκλωσης, να το πω, κάποιοι το φοβούνται, κάποιοι δεν το έχουν σε πολύ εκτίμηση. Θέλω να μου πεις και εσύ από την προσωπική σου άποψη και έτσι όπως βλέπεις τους γύρω μας, τους Έλληνες συγκεκριμένα για τη χώρα μας να μιλήσουμε. Ναι, ναι. Εμπιστεύεται τη διαδικασία της ανακύκλωσης? Και πώς μπαίνει η BioCredit σε αυτό, πώς προσπαθεί να βοηθήσει? Κοίτα, εγώ δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εμπιστεύονται την ανακύκλωση και ξέρουν το καλό το οποίο προσφέρουν στο περιβάλλον ανακυκλώνοντας τα απορρίμματά τους. Ωστόσο, πιστεύω ότι ένα άλλο μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό. Δεν έχουν εκπαιδευτεί στο τι μπορούν να εξοικονομήσουν, στο πώς μπορούν να βοηθήσουν το περιβάλλον. Γενικότερα, το έχω στο μυαλό τους ως μια πάρα πολύ σύνθετη διαδικασία, την οποία οι ίδιοι λόγω χρόνου και λόγω, σου λέω, ότι δεν βλέπω άμεσα από τα αποτελέσματα από αυτό το πράγμα, θα το πω αδιαφορούν για το γενικότερο θέμα. Ωστόσο, δεν είναι μόνο ευθύνη των πολιτών, είναι και ευθύνη του κράτους. Γιατί υπάρχουν πολλές περιοχές που δεν έχουν εγκαταστάσεις καν ανακύκλωσης. Υπάρχουν περιοχές που έχουν εγκαταστάσεις ανακύκλωσης τόσο ελάχιστες που δεν φτάνουν για τα απορρίμματα. Που θέλει ο κόσμος. 2021 που θέλει ο κόσμος περιοχές για να ανακυκλώσει. Γιατί παίζει και το ψυχολογικό κομμάτι. Το να πας να πετάξεις τα απορρίμματά σου στην ανακύκλωση και να δεις την ανακύκλωση γεμάτη με σκουπίδια τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με αυτά τα οποία εσύ ανακυκλώνεις και να έχεις χώρο να βάλεις τα δικά σου, θα γυρίσεις και θα τα πετάξεις στον από δίπλα κάδο που δεν θα είναι ανακύκλωσης. Τώρα έχουν ξεκινήσει δήμοι όπως ο Δήμος της Νέας Σμύρνης και κάνει ενέργειες σχετικά με την ανακύκλωση. Το Δήμος Τρικάλου γνωρίζω ότι κάνει και αυτό ένα πρόγραμμα σχετικά με την ανακύκλωση. Οπότε έχουν ξεκινήσει
λίγο και ενισχύουν την ανακύκλωση περισσότερο από ό,τι τις προηγούμενες χρονιές. Γιατί πλέον υπάρχει και το νέο νομοσχέδιο που σου λέει ότι οι ευρωπαϊκοί φόροι που επιβάλλονται στη χώρα μας πλέον θα γίνονται, να το πω allocate, θα διαχωρίζονται σε δήμους οι οποίοι δεν κάνουν ανακύκλωση, έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά. Οπότε πλέον βάζει και τους δήμους στο παιχνίδι και επειδή δεν τα πληρώνει ο δήμος από την τσέπη τα παίρνει από τους δημότες, βάζει και τους πολίτες στο παιχνίδι, τους δημότες τους. Εμείς τώρα ως BioCredit ερχόμαστε ουσιαστικά, κάνουμε μία έρευνα τον Νοέμβριο για να δούμε ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και ο κόσμος δεν ανακυκλώνει. Πολύ ενδιαφέρον. Οπότε από εκεί προσπαθήσαμε λίγο να τους ρωτήσουμε έμεσα ποιο είναι το πρόβλημα και δεν ανακυκλώνουν. Οπότε παρατηρήσαμε ότι το κύριο τους πρόβλημα είναι ότι άλλοι δεν εμπιστεύονται την ανακύκλωση, άλλοι δεν βλέπουν από τα αποτελέσματα, άλλοι το θεωρούν χάσιμο χρόνο. Ωστόσο, βάλαμε και μία ερώτηση στην οποία λέγαμε ότι εάν υπήρχε κάποιο ανταποδοτικό κίνητρο για να ανακυκλώσεις, θα ξεκινούσες την ανακύκλωση ή θα ανακύκλωσες περισσότερο εφόσον ανακυκλώνεις ήδη. Σε πληροφορώ ότι αυτή η ερώτηση ήταν κατά 98% θετική. Δηλαδή, όλοι σου λέγανε ότι θα ξεκινήσω να ανακυκλώνω ή θα ανακυκλώσω περισσότερο αν κερδίζω κάτι από αυτό. Πιστεύω ότι σαν άνθρωποι πάντα θέλουμε να κερδίζουμε κάτι, ακόμα και από το φυσικό πράγμα. Δεν είναι καλό, δεν είναι καλό αυτό, αλλά κοίτα, το θέλουμε. Αν μας το δίνουν, θα το θέλουμε. Προφανώς. Πάρε τώρα με τα 150 ευρώ. Δεν θέλω να αναλύσω πολύ το θέμα αυτό, γιατί είμαι και υπέρ και κατά, αλλά ξαφνικά γεμίσανε όλα τα εμβολιστικά κέντρα, ναι, από εκεί που είχαν ράδια ραντεβού. Ναι, ακριβώς. Αλλά σκέψω ότι στην ανακύκλωση δεν νοείται να λες ότι κερδίζω κάτι χρηματικό κάνοντας μια οικολογική πράξη. Ναι. Αλλά θα βοηθήσει. Αλλά και σκοπός είναι να βοηθήσει τουλάχιστον την ανακύκλωση. Στο λέω ότι αυτό μας έχει τεθεί σαν ερώτηση του πας να βγάλεις λεφτά από την οικολογία. Από μια πράξη καθαρά οικολογική για το περιβάλλον σου. Η απάντηση εκεί είναι ότι άμα δεν δώσεις το τυράκι, δεν θα τσιμπήσεις το ποντίκι. Δηλαδή, άμα δεν δώσεις τον κόσμο, θα σου δώσει αυτούς τους πόντους που μπορείς να τους κάνεις καφέ. Mm-hmm. Να τους ξεκυλώσεις σε ένα κατάστημά σου για να ανακυκλώσεις ένα μπουκαλάκι νερό, ο κόσμος θα το κάνει. Θα το κάνει σίγουρα. Εντάξει, δεν θα το κάνει συστηματικά, μπορεί να μην το κάνει κάθε μέρα. Αλλά θα το κάνει τουλάχιστον λίγο πιο συχνά. Θα το κάνει λίγο πιο συχνά, σίγουρα. Θα πει στο μυαλό του ότι αντί να δώσω 3 ευρώ το καπουτσίνο μου, τώρα που είσαι καλοκαιριά, σου κάνω στο φρέντο καπουτσίνο, σε μια καφετέρια, το να δώσω 2 θα γλιτώσω 1 ευρώ να το κάνω μετά από στα τέμπου στην πλατεία. Ναι. Σου λέω τώρα ένα απλό παράδειγμα. Έτσι, και να βάλω αυτά τα οποία θα πάρω, να τα ξανανακυκλώσω και να πάρω άλλα για την επόμενη μέρα. Έχει απόλυτο δίκαιο. Οπότε βάζοντάς τους λίγο στο παιχνίδι το κάτι θα κερδίσεις κι εσύ από όλο αυτό, τους δίνεις ένα κίνητρο να ανακυκλώσουν. Και επειδή εμείς ως BioCredit είχαμε σκοπό να βοηθήσουμε και τον πολίτη να καταλάβει πώς βοηθά στο περιβάλλον, σκεφτόμαστε να εισάγουμε ένα feature στην εφαρμογή μας, το οποίο θα δείχνει το ανάλογα με το πόσο μπουκάλια ανακύκλωσης, για παράδειγμα, πόσο βοήθησες στη μείωση του αθλητικού αποτυπώματος. Οπότε έτσι του δείχνεις και με απλό γράφημα το πόσο αυτός ο άνθρωπος βοήθησε στην προστασία του περιβάλλοντος, στην κλιματική αλλαγή. Νομίζω ότι ακόμα και αυτό είναι πάρα πολύ καλή ιδέα, γιατί θέλουμε να ξέρουμε, όπως είπες, το αποτέλεσμα κατευθείαν, να ξέρουμε τι έχουμε κάνει εκείνη τη στιγμή. Οπότε θα βοηθήσει να το πεις ότι ξέρεις κάτι, βοήθησες τόσο με αυτή σου την κίνηση. Μπράβο σου, έκανες κάτι καλό. Σαν τα παιδάκια. Το μεγαλύτερο, κάπως το να μεγαλύτερο μας θέμα είναι αυτό. Είναι ότι δεν καταλαβαίνουμε. Ναι. Δηλαδή, ένας είχε απαντήσει και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι δεν καταλαβαίνω τι θα κερδίσω άμα ανακυκλώσω το μπουκάλι μου. Δεν θα δω, λέει, κάτι διαφορετικό την επόμενη μέρα που θα ξυπνήσω. Οπότε σε αυτόν τον άνθρωπο δεν μπορείς να εξηγήσεις ότι δεν θα δεις κάτι την επόμενη μέρα, αλλά άμα το συνεχίσεις θα δεις σε βάθος χρόνου μια αλλαγή. Δεν μπορείς να το πεις αυτόν τον άνθρωπο. Σίγουρα. Και με το να το πεις απλά ανακύκλωση. Σωστά, και μου δίνεις μια πολύ ωραία πάσα, γιατί θέλω να το πάμε λίγο πιο γενικά.
δεν βλέπουμε το αποτέλεσμα της ανακύκλωσης. Και πάω λίγο να δούμε σε μεγαλύτερη κλιμακά την κλιματική αλλαγή. Πιστεύουμε ότι δεν βλέπουμε κάτι άμεσα, οπότε δεν μας επηρεάζει και κάπως. Πιστεύουμε ότι, βασικά ακόμα πιστεύουμε ότι η κλιματική αλλαγή έχει να κάνει με τη ζέστη και επειδή βρέχει, δεν έχουμε κλιματική αλλαγή, δεν παθαίνουμε κάτι. Επειδή βρέχει. Θέλω λίγο να μου πεις εσύ από τη δική σου προσωπική γνώμη, πιστεύεις ότι έχουμε χρόνο για να αντιστρέψουμε αυτή τη μεταβολή, την κλιματική αλλαγή, να την αντιστρέψουμε, να την επιβραδύνουμε τουλάχιστον? Κοίτα, δεν μπορώ να σου πω 100% γιατί δεν είμαι και ο αρμόδιος να σου πω αν θα το καταφέρεις αυτό ή όχι. Αλλά μπορώ να σου πω πως φάνηκε και τώρα λίγο με το κορονοϊό που ξαφνικά παγώσανε όλα γύρω μας, παγώσανε να κινούνται. Για παράδειγμα και στην Αθήνα είχαμε πολύ πιο καθαρή ατμόσφαιρα. Ναι, από ό,τι είχαμε. Εντάξει, εγώ σου λέω τώρα, επειδή μιλάμε και για Ελλάδα, σου πούμε στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ναι, ναι. Είχες πολύ πιο καθαρή ατμόσφαιρα από ό,τι έχεις τώρα που όλα ξαφνικά αρχίζουν και μπαίνουν σε μια κανονικότητα. Εγώ θα σου πω ότι το πιο δύσκολο πάλι κομμάτι είναι να πείσεις τον απλό πολίτη ότι αυτό το οποίο βλέπεις εσύ και το θεωρείς φυσιολογικό, δυστυχώς δεν είναι φυσιολογικό και είναι αποτέλεσμα το δικό μας πράξεων. Γιατί, εντάξει, άμα ας πούμε αναλύσεις τα καιρικά φαινόμενα τα οποία συμβαίνουν τα τελευταία 10 χρόνια, τα πάρεις από το 2011 μέχρι σήμερα, θα παρατηρήσεις πολύ ραγδαία αλλαγή στα καιρικά φαινόμενα. Ακριβώς. Πολύ ραγδαία αύξηση στη θερμοκρασία. Πολύ ραγδαία αύξηση, ας πούμε, και οι φωτιές είναι και αποτέλεσμα της μεγάλης πυρόνιου ξηρασίας. Είναι και αυτό ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο. Εντάξει, θα μου πεις, στις περισσότερες περιπτώσεις είναι βαλτή η φωτιά. Το έχουμε συνηθίσει πλέον. Αυτό είναι τελείως άλλο κομμάτι. Να ξεκινάνε από τα χορταράκια που κάψανε μια μέρα που είχε 9 μποφόρ. Κάνει ένα νόημα και σε αυτό. Αλλά μερικές είναι και αποτέλεσμα, θα το πω εγώ πάλι θέμα οικολογίας, σκουπιδιών που μπορεί να αφήσει μια παρέα στην Πάρνηθα, για παράδειγμα, και από τις ακραίες δημοκρασίες, από ένα απλό γυαλί να ανάψει μια κρύη φωτιά. Τώρα, εγώ θα σου πω ότι το πιο δύσκολο κομμάτι με την κλιματική αλλαγή είναι αυτό. Να πείσεις τον άνθρωπο ότι αυτά τα οποία βλέπει γύρω του να συμβαίνουν ανατακτά χρονικά διαστήματα, βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις, να σου πω, ας πούμε, και τώρα. Τώρα θα είναι και κύμα καύσωνα. Ναι, αυτό το αλλά... καύσωνα ήταν. Ήταν κουραστικό. Εγώ ευτυχώς δεν το έζησα. Εδώ πέρα έζησα κύμα καλοκαιρία στην Αγγλία προσωπικά. Έζησα πολύ ωραίες μέρες. Δεν έκανε φαντάζομαι σαραντάρια και σε εσάς. Τι σαραντάρια. Εδώ πέρα η maximum θερμοκρασία είναι 20 βαθμούς. Δεν είμαστε καλά. Να πούμε τώρα, όμως, γυρίζω την κάμερα έξω, βρέχει. Βρέχει, ψυχαλίζει. Αλλά είσαι έξω με το φούτερ, δεν μπορείς να βγεις κανονικά. Ναι, εδώ δεν αντέχεις ούτε μέσα στο σπίτι, ούτε έξω, ούτε πουθενά. Ας πούμε, ούτε και αυτό για την Αγγλία είναι φυσιολογικό, ναι. Ιούνιο μήνα, να βρέχει σχεδόν κάθε μέρα. Υπάρχουν βροχοπτώσεις, αλλά και αυτό, άμα το παρατηρήσει κάποιος πόσο έχει αλλάξει τα τελευταία 10 χρόνια, θα σου πει ότι κάτι δεν πάει καλά. Αν το δεις σε βάθος χρόνου, το καταλαβαίνεις. Αλλά άμα δεις το θες και το σήμερα, δεν θα το καταλάβεις, δεν θα βγάλεις τόσο πολύ άκρη. Το θέμα είναι το πώς θα πείσεις αυτούς τους ανθρώπους. Όχι μόνο τους αυτούς που πιστεύουν και τους άλλους, που τους λένε ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Όλο αυτό είναι αποτέλεσμα επειδή ζούμε τόσα χρόνια, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω και εγώ τι. Μπορεί να έτυχε να χιονίσει, ας πούμε, μήνα Φλεβάρι και να τα κλείσει όλα, που δεν χιονίζει ποτέ. Ή μήνα Μάρτιο, όπως χιόνισε φέτος στην Αττική. Ναι. Και τα κλείσε όλα. Αλλά πρέπει να αρχίσεις σιγά σιγά να εκπαιδεύεις τους ανθρώπους σε θέματα κλιματικής αλλαγής, παιδείας γενικότερα, του να καταλάβουν και αυτοί ότι σε αφορά άμεσα. Πιστεύεις ότι είναι πιο δεκτικοί οι νέοι στο να μάθουν, φαντάζομαι, παρά μεγαλύτερη σε ηλικία? Γιατί έχουν συνηθίσει έναν άλλο τρόπο ζωής τόσα χρόνια. Κοίτα, εγώ θα σου πω... Είναι πιο εύκολο τουλάχιστον να εκπαιδεύσεις τους νέους στο να... Εγώ θα σου πω... Ναι. Εγώ θα σου πω αυτό που λέω πάντα.
Το ότι τσακωνόντουσαν πέρσι ή πρόπερσι ήταν για να βάλουν μάθημα περιβαλλοντικής παιδείας στα σχολεία. Και αντί για το μάθημα περιβαλλοντικής παιδείας, θυμάμαι είχα διαβάσει κάτι για cheerleading και θα καταργήσουν τα θρησκευτικά. Ναι, και θα βάλουν cheerleading και όλα αυτά. Εντάξει, ας αφήσουμε το cheerleading που για κάποιες μπορεί να έχει και σκοπό. Ξέρω εγώ στο μπάσκετ, ας πούμε, έχει cheerleaders. Μπορεί να προχωρήσει το επάγγελμα. Ναι. Και να έχει την αποκατάσταση, αν μας αρέσει. Αλλά το άλλο θέμα είναι ότι εκπαιδεύοντας ένα παιδάκι 10 χρονών, 11 χρονών, 14 χρονών, 15 χρονών, άμα καταλάβει ότι αυτό το οποίο θα κάνει βοηθάει, 100% αυτό το παιδάκι θα μπορεί να επηρεάσει και τους γονείς του. Θα μπορεί να επηρεάσει και τους παππούδες του. Θα μπορεί να επηρεάσει και άλλους 5-10 φίλους του. Σίγουρα. Οπότε, όσο δεν ξεκινάμε σαν κράτος να εκπαιδεύουμε τους νέους σε θέματα περιβαλλοντικής παιδείας, δυστυχώς για εμένα τουλάχιστον δεν υπάρχει τόσο μεγάλη σωτηρία. Δηλαδή, θα αρχίσουμε για να σωθούμε, να το πω εντός εισαγωγικών, θα πρέπει να αρχίσουμε να δίνουμε πρόστιμα ανάλογα με το σκουπίδι που βάζουμε. Πρέπει να ξεκινήσεις λίγο πιο ακραίες λύσεις από τις πιο φυσιολογικές και τις πιο άμεσες. Κοίταξε, ακραίες λύσεις, γιατί οι ανθρώπινες παρεμβάσεις στο περιβάλλον έχουν πια. Έχουν φέρει το περιβάλλον σε πολύ άσχημη κατάσταση. Οπότε μπορεί και να χρειάζεται λίγο πιο ακραία μέτρα. Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό το ακραίο μέτρο. Αλλά πρέπει λίγο να το πιάσουμε αυτό. Να πιάσουμε λίγο μεγαλύτερη συζήτηση πάνω στην οικολογία και πάνω το πώς μπορούμε να αντικαταστήσουμε τη ζωή μας, να την κάνουμε λίγο πιο πράσινη. Κοίτα, εγώ μπορώ να σου δώσω και ένα παράδειγμα τώρα το οποίο σχετίζεται λίγο με την κατάσταση την οποία βιώνω. Mm-hmm. Δεν θα το πω πολιτικά, θα πω απλά την άποψή μου. Ναι, ότι ναι. Βλέπουμε τη φάση με το εμβόλιο. Το εμβόλιο, το οποίο είναι κάτι το οποίο θα σώσει την κοινωνία, έχει αρχίσει πλέον και παίρνει διαστάσεις, κατά τη δική μου άποψη, και δεν έχουμε και οποιαδήποτε αντίθετη, οι οποίες είναι σε διαχοροποιώ. Ή στο κάνω με το δικό μου τρόπο. Σε κάνω να, όχι να το καταλάβεις ότι σε βοηθήσει, σε κάνω να στο επιβάλλω να το κάνεις για να κερδίσεις. Ναι. Το θέμα είναι ότι με το περιβάλλον πάλι δεν χρειάζεται. Υπάρχουν τόσοι άλλοι τρόποι για να μην επιβάλλεις στο πολίτη άλλαξε το αυτοκίνητό σου ή κάνε το ηλεκτροκίνητο για να εξοικονομήσεις για να βοηθήσεις το περιβάλλον. Δεν χρειάζεται να του το επιβάλλεις, μπορείς να το βοηθήσεις να πάρει ένα ηλεκτροκίνητο. Δεν χρειάζεται να επιβάλλεις στον πολίτη πρόστιμο για τα σκουπίδια του για να ανακυκλώσει. Πρέπει να το καταλάβει και ο ίδιος. Μπορείς κάλλιστα να φτάσει σε αυτό το σημείο. Ναι, μπορείς κάλλιστα να εκπαιδεύσεις τον πολίτη σου για να ανακυκλώσει. Ακριβώς. Αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε και λέμε και τα σχολεία. Τα παιδιά θα μάθουν κάτι. Ναι. Γιατί όταν, ας πούμε, είδαμε εικόνες που πετάγανε τώρα με την καραντίνα, που πετάγανε τα παιδιά τα σκουπίδια τους στις πλατείες, βρωμίζανε τις πλατείες, βρωμίζανε τα βουνά, που πηγαίνανε επειδή δεν είχαν πού άλλο να πάνε. Και δικαίως πηγαίνανε, δεν σου πω ότι κακώς πηγαίνανε, προφανώς. Αλλά όταν βλέπεις ότι όλοι οι νέοι πετάνε τα σκουπίδια τους στους λόφους και στα εκτός κάδων, ενώ ο κάδος είναι στα 5 μέτρα, καταλαβαίνεις ότι το πλέον το θέμα έχει πάρει τις στάσεις οι οποίες δεν λύνονται. Γιατί το παιδί αυτό, για να πετάξει το σκουπίδι του έξω από το κάδο, κάπου το έχει δει. Ναι, σωστά, σωστά. Άμα εσύ δεν το εκπαιδεύσεις ότι αυτό το πετάς μέσα στο κάδο και το κάνεις για αυτούς και για αυτούς τους λόγους και για να βοηθήσεις τη μετέπειτα γενιά από σένα να ζήσει τόσο ωραίο όσο ζεις εσύ, για παράδειγμα, τότε θα πείσεις. Από το να του πείσεις. Προαναλαμβάνουν συμπεριφορές, οπότε ό,τι βλέπουν κάνουν. Αυτή είναι η άποψή μου για αυτό το θέμα. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη, και πάμε να περάσουμε στο επόμενο κομμάτι του Σάι με Λεμόνι, το οποίο το περιμένεις πώς και πώς. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε το quiz. Πάμε να παίξουμε το quiz με το Λεμόνι. Αυτό δεν είναι λεμόνι, αυτό είναι αυτό λεμονάδι. Είναι, κοίτα, ολόκληρη παλάμη. Αυτό είναι για baseball αρχικά. Είναι για. Άμα σου κάνει κάποιο κάτι στον δρόμο, του πετά στο κεφάλι, ξέρω εγώ.
Μπορείς να κάνεις και χυμό λεμονάδα με αυτό το λεμονάκι, έτσι. Ολόκληρο, ένα λίτρο μπορείς να κάνεις, ολόκληρο σίγουρα. Λοιπόν, και επειδή έχω δει και από τους προηγούμενους τα επεισόδια ότι το κάνουν μπροστά σου για να είναι πιο πιστικοί. Εσύ θα το κάνεις και εγώ θα σου πω λίγο τις... Λοιπόν, όμως κοίτα εδώ, κοίτα εδώ πράγμα, έτσι. Θα σου λέω τις κατηγορίες. Για να με λυπούνται το κάνω αυτό. Θα σου λέω επειδή ξέρω... Για να σκεφτείς τι θες να ξεκινήσουμε, θα διαλέξεις τις 4 από τις 6 που θα σου πω. Οπότε, okay. Έχουμε χαρτί υγείας, μύγες, 1975, καμιλοπαρδάλης, βιταμίνη και αστραπή. Εντάξει, περίμενε εγώ να στύψω λίγο παραπάνω, γιατί φαίνεται θα έχουμε μεγάλο θέμα σήμερα. Κάνε δουλειά σου. Ήτανε, κοίτα εδώ, έχω πάρει και ειδικό πράγμα για να τα στύβω τα λεμόνια. Όχι, εντάξει, πλάκα. Απλά για να έχει... Οι τίτλοι είναι λίγο παραπλανητικοί, δηλαδή μπορεί να σχετίζονται με κάποιο τρόπο προφανώς, απλά μπορεί να μην καταλάβεις γιατί το έχω εγώ βάλει. Έχω μια απορία, για... Πώς θα βρίσκεις αυτά τα θέματα και τα βάζεις? Γιατί είχα... σου λέω, έχω δει και τους προηγούμενους. Με αρκετό ψάξιμο, έχω αλλά... δει και τους προηγούμενους. Λοιπόν... Θες να τα ξαναπώ? Όχι. Ωραία. Έχω καταλάβει ότι θα πέσει πολύ λεμόνι. θα σου πω, ξεκινάμε με το χαρτί υγείας. Με το χαρτί υγείας. Λοιπόν, ερώτηση για την οικολογία είναι. Λοιπόν, okay. Μπορεί να το ξέρεις, μπορεί όχι, είναι... Εντάξει. Πόσα δέντρα κόβονται κάθε μέρα για να φτιαχτεί χαρτί υγείας? 27.000, 37.000 ή 47.000? Πόσα δέντρα? Παγκόσμια φάση για ΟΑ. Ναι. Κοίτα, εντάξει, το 27.000 είναι λίγο. Mm-hmm. Βέβαια, γιατί το αυξάνει κατά 10.000 δεν έχω καταλάβει ακόμα. Δεν έχω καταλάβει την αλληλουχία πώς το αυξάνει. Αλλά εντάξει. Είπα να βάλω να σχετίζονται η μία απάντηση με την άλλη και να τις αυξάνω κατά 10. Άρα το έφτιαξες, είναι φτιαχτό, άρα είναι στημένο. Η μία είναι σωστή, εντάξει, η μία είναι σωστή. Οι άλλες είναι απλά αυξομοιωμένες κατά 10.000. Είναι παραπλανητικές. Είναι παραπλανητικές οι άλλες δύο. Ωραία, πάμε με το 47.000 που μου φαίνεται λίγο πιο λογικό νούμερο με βάση και το πληθυσμό μας, ξέρω εγώ, και με βάση τις καταναλώσεις που βλέπω στο σούπερ μάρκετ. Ειδικά τώρα με τον COVID. Θα πρέπει να κόπηκαν πολλά παραπάνω. Αυτό. Και όμως, σωστή απάντηση είναι 27.000. Μόνο. Ναι, λεμονάκι. Μια κουλιά γιατί βλέπω, μην το πιεις όλο. Εδώ. Άμα το πιω όλο, θα τελείωσα. Ξενήλα του να έχεις. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να δω αν θα καταφέρω να βρω έστω ένα από τις 4. Έχεις άλλες 3 ευκαιρίες. Μετά λοιπόν, πάμε να παίξουμε με τις μύγες. Με τις μύγες. Λοιπόν, οι μύγες που πηγαίνουν στα φρούτα, με ποιον τρόπο βρίσκουν συντρόφους? Με πετάρισμα των φτερών, κάνοντας την ανάγκη τους ή δίνοντας κομμάτι φαγητού η μία μύγα στην άλλη μύγα? Κοίτα, μπορώ να σου πω πως δεν βρίσκουμε εμείς. Δεν μπορώ να σου απαντήσω για τις μύγες. Λοιπόν... Αλλά... ναι, ιδιαίτερη επίσης ερώτηση. Θα πας με τη σειρά, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα σου βγει καλό αυτό. Κάπου είχα δει κάτι αντίστοιχο. Mm-hmm. Αλλά, κοίτα, τώρα είπες ακουμπάνε πάνω σε φρούτο, έτσι. Που πηγαίνουν στα φρούτα ή... Ναι. Είναι πιο ακριβές από τις κανονικές. Είναι πιο μικρές, αν δεν κάνω λάθος, τα fruit flies. Τώρα και εσύ πού το βρήκες αυτό το πράγμα, μπορώ, άντε, πάμε λεμονάκι, θα πω το Β. Το Β δεν θυμάμαι. Κάνοντας την ανάγκη τους. Ναι. Και είναι σωστό. Το γλίτωσα. Ναι, το γλίτωσες. Κάνοντας την ανάγκη τους βρίσκουν συντρόφους, και όμως... Εντάξει, τουλάχιστον. Δεν πιστεύω να τα τρώμε τα φρούτα μετά αυτά εμείς. Μακάρι όχι. Τι φρούτα είναι από περιέργεια? Δεν γράφει η πηγή σου. Δεν γράφει ερώτηση. Γενική ήταν. Γιατί ξέρεις, είναι συνήθεια με τα μήλα, ας πούμε, το τρώμε το μηλαράκι. Ελπίζω ήταν πάρα πολύ κακή εικόνα. Κάτι πάνω στα μήλα. Κακή εικόνα. Αλλά θέλω να σου πω.
Γι' αυτό τα πλένουμε καλά τα φρούτα πριν τα φάμε. Μην αυτό ακριβώς. Ας πούμε, μερικές φορές εγώ τα καθαρίζω και άλλοι γελάνε. Όχι, καλά κάνεις. Και εγώ τα καθαρίζω. Γιατί μετά τώρα να τρώσω από πάνω και να έχει κάτι τίποτα. Ναι, αλλά εσύ έχεις διαβάσει. Εγώ δεν είχα διαβάσει. Και λοιπόν, έχουν μείνει 1975, καμιλοπαρδάλης, βιταμίνη και αστραπή. Έχεις να διαλέξεις άλλες δύο. Αστραπή. Αστραπή. Πόσες φορές πιο ζεστή είναι μια αστραπή σε σχέση με τον ήλιο? Τρεις φορές, τέσσερις ή πέντε? Κοίτα, άμα σκεφτείς ότι άμα πέσεις πάνω σου, την έχεις κάτσει, έχεις ψηθεί κανονικά. Ναι, έχεις κάτσει τελείως. Το θέμα είναι, τώρα αυτό είναι πάλι ποντάρουν πολύ στο λιμόνι τώρα. Θα πω το πέντε φορές. Και είναι σωστό. Πέντε φορές. Αλήθεια λες. Αλήθεια. Αυτό το είπα στην τύχη, εντάξει. Το δηλώνω. Το προηγούμενο δεν το είπε στην τύχη. Τουλάχιστον στην τύχη, αλλά τα βρίσκεις. Είναι 33,3% έχει πιθανότητα να βρει σωστό. Κοίτα, τουλάχιστον συναγωνίζομαι με τον πρώτο. Αν θυμάμαι καλά, είχε βρει τρία. Δεν είχε βρει και τα τέσσερα, είχε πιο λεμονάκι. Όχι, θα είχε πιο στο τέλος. Τελευταία ερώτηση και πάμε να δούμε τι θα διαλέξεις. Έχουν μείνει 1975, καμιλοπαρδάλης και βιταμίνη. Πάμε βιταμίνη. Βιταμίνη. Λοιπόν, ποια βιταμίνη περιέχει βροχή? Α, Δ ή B12? Σίγουρα δεν περιέχει Δ. Σίγουρα. Ωραία, ωραία. Είσαι σωστός αυτό. Αλλιώς δεν θα κρυβόμαστε κάθε φορά που έβγαινε και καθόμαστε να παίξω. Ωραία. Κοίτα, τις άλλες δύο, είτε τις έχω ακούσει ποτέ, είτε τις έχω ακούσει ότι έχω περάσει αδιάφορες. Οκ. Okay. Είναι μια πάντως σωστή από αυτές τις δύο. Ε, καλά, σίγουρα έχουν μείνει. Έχεις 50% πιθανότητα. Θα σου πω την B12, θυμάμαι. Και είναι σωστή η B12. Έκανες 3 στα 4, συγχαρητήρια. Τώρα μπορώ να σου δώσω το λεμονάκι στην υγειά σου. Τώρα πιέσαι το υπόλοιπο έτσι, μια που το στύψες, γιατί όχι. Ξεκίνησες στραβά, αλλά το βρήκες στη συνέχεια, δεν πειράζει. Λοιπόν, άντε, στην υγειά του τσάι με λεμόνι έχει μπει και το barcode από εδώ πέρα, δεν ξέρω αν φαίνεται. Θα το πιω αφού το στύψες, να το κάνω. Δεν έχω κανένα τζινάκι, το έχω δώσει ένα αυτή. Είναι και εντεξιδωτικό πάντως. Είναι και χωνευτικό. Είναι και χωνευτικό, άμα έχεις φάει και βαριά. Πάμε να κλείσουμε με το sci-fi και είναι το εξής. Τα πλαστικά απόβλητα σκοτώνουν περίπου 1 εκατομμύριο υδρόβια ζώα στη θάλασσα κάθε χρόνο. Φαντάζομαι δεν το ήξερες, αλλά είναι πάρα μα πάρα πολλά, οπότε ας ξεκινήσουμε λίγο να κάνουμε παραπάνω ανακύκλωση. Ας μπει και η BioCredit λίγο στους δήμους μας, να μας βοηθήσει λίγο παραπάνω. Εν μέρη όλοι το ξέραμε, αλλά εθελοντιστούσαμε, θα σου πω. Ακριβώς. Δεν ήξερα ότι είναι τόσο μεγάλο ποσοστό. Είναι αλλά ήξερα ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα γενικότερα. Ακριβώς. Οπότε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη, που ήσουν στην παρέα μας. Και εγώ ευχαριστώ. Όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε, μπορείτε να κάνετε like στο βίντεο, subscribe στο κανάλι του Ioanna Science Festival για ακόμα περισσότερα σάι με λεμόνι στο μπαλκόνι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή σας συνέχεια.